Γεια σας μάγκες μου, σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο έτσι διαφορετικό βιντεάκι. Θα σας δείξω τα settings μου, εφόσον με έχετε ρωτήσει αρκετοί από εσάς τα comments να τα δείξω. Και αυτό, ας πάμε να τα δούμε. Βέβαια το βιντεάκι παίζει να βγει λίγο μικρό, αλλά μην αγχωνέστε. Θα έχω και δεύτερο βιντεάκι για εσάς το βραδάκι. Επίσης πείτε μου αν σας αρέσει που ανεβάζω δύο βιντεάκια τη μέρα. Πάμε στα settings. Window mode full screen. Είναι το καλύτερο γενικά να έχετε. Display resolution είναι αυτό εδώ, είναι που έχει η οθόνη μου. Το maximum, άρα έχω το maximum της οθόνης μου. Και αυτά τα frames τα έχω βάλει το όριο στα 144, γιατί είναι και 144Hz η οθόνη μου. Άρα δεν θέλω να πηγαίνει παραπάνω και να ζορίζεται ο υπολογιστής μου. Βέβαια, αν το σηκώνει το PC σας, μπορείτε να το βάλετε παραπάνω. Αλλά εγώ το έχω capped στα 144. Τώρα το 3D resolution το έχω 100%. Άμα έχετε προβλήματα, άμα λαγκάρετε αρκετά λόγω του PC σας, ας πούμε, μπορείτε να το κατεβάσετε αυτό. Τώρα αυτά εδώ, όπως βλέπετε, τα έχω, μόνο το view distance έχω αρκετά ψηλά, γιατί έχεις ένα πλεονέκτημα, βλέπεις πράγματα πιο μακριά. Τώρα shadows, anti-aliasing, textures, effects και post-processing τα έχω low και off. Δεν με πολύ βοηθάνε, οπότε τα έχω off. Vsync off προφανώς. Και motion blur. Και έχω και on τα show FPS που είναι αυτό εδώ πέρα, που σου δείχνει τα frames per second σου. Αυτό είναι χρήσιμο να τα βλέπεις, για να ξέρεις αν λαγκάρεις. Αν πέφτουνε, ενώ παίζεται σημαίνει ότι λαγκάρετε. Πάμε και σε αυτά. Bon language, English προφανώς, Europe matchmaking region. Mass sensitivity το έχω στο 0,11. Αυτά, το ADS sensitivity ίσως πρέπει να τα ρίξω λίγο. Δεν ξέρω, θα δω. Παλιότερα το είχα χαμηλά, νομίζω ότι έχει αλλάξει μόνο του και το πήγε στο 1. Ίσως πρέπει να το βάλω στο 0,80, 0,85, δεν ξέρω από εκεί πέρα. Postreme mode off, HSKL 1. Αυτό on. Αυτό το έχω off, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Toggle sprint το έχω on, γιατί πιάνει το χέρι μου γενικά να το κρατάω σαν απαιτημένο. Αυτό είναι χρήσιμο να το έχετε και εσείς on. Μπορείτε απλά κάνετε cancel το animation ουσιαστικά, γιατί σε πολλά όπλα οι σφαίρες μπαίνουν πιο γρήγορα μέσα από ότι έχει ολοκληρωθεί ολόκληρο το animation. Οπότε το βάζετε αυτό on και μόλις δείτε ότι έχουν μπει οι σφαίρες μέσα στο όπλο, απλά πατάτε το sprint και το κάνετε cancel. Έχετε το όπλο σας έτοιμο. Τα off, toggle targeting off, το καταπατημένο εγώ. Αυτό on, αν και δεν χρησιμοποιεί πουθενά. Αυτά είναι για τα controllers. Και αυτό off το έχω. Χρησιμοποιώ από και από turbo building, κυρίως για τους πύργους μου. Και αυτό on προφανώς, μου βολεύει να αλλάζει μόνο το materials. Εδώ μου τελειώνουν. Vibration off, γιατί τα έχεις τένα για controllers που δεν χρησιμοποιώ χειριστήριο. Και έχω και τα replay zone. Αυτά από αυτά. Αυτά από αυτά. Brightness το έχω στο default, 0,5. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις του ήχου μου, είναι ψιλοστάνταρ όλα. Απλά αυτά είναι όπως θα θέλω εγώ, ας πούμε, προσωπική προτίμηση. Αυτό είναι κάτι άσχετο, color correction δεν έχω. Και πάμε λίγο και στα inputs. Τα οποία είναι όλα στάνταρ. Απλά αυτά που θέλω να σας δείξω που είναι διαφορετικά είναι καλά προφανώς εδώ στα weapon slots. Να χρησιμοποιώ και το B. Με βολεύουν, δεν ξέρω. Και εκεί θα καταλήξω ότι απλά να έχετε κάποια κουμπιά που να σας βολεύουν εσάς. Το τι έχουν οι υπόλοιποι δεν έχει πολύ σημασία, να πω την αλήθεια. Και πάμε και λίγο και στα του χτισήματος. Τα έχω βάλει στο ποντίκι μου, γιατί έχει πλαϊνά κουμπιά. Οπότε έχω τον τοίχο και τις σκάλες αυτά τα κουμπιά. Και το πάτωμα στο πληκτρολόγιο. Και αυτά πάνω κάτω. Τα άλλα είναι ψηλό στάνταρ. Ελπίζω να σας βοήθησε κάπως το βιντεάκι. Κάντε like σε αυτό αν σας άρεσε. Για να παρακολουθείτε μελλοντικά βιντεάκια μου, κάντε subscribe και πατήστε και στο καμπανάκι. Και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.